Λοιπόν, τώρα που είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ, να σας συστήσω και επίσημα. Η Όλγα, η Μαρία, η Ειρήνη και η Ματίνα. Χαίρομαι πολύ. Επίσης. Όλο με ρωτούσαν τα κορίτσια Ματίνα, πού είναι αυτή η χρυσή κοπέλα, πότε θα έρθει. Πώς και πώς σε περιμένανε για να τις ξελαφρώσεις λίγο. Μην ανησυχείτε, κυρία Μπεμπέκα μου, δεν θα σας διαψεύσω. Ξέρετε, κυρία Ματίνα μου, εμείς εδώ και κάπως ο καιρό ψάχναμε έτσι έναν άνθρωπο να μας βοηθάει κάπως. Δεν θέλουμε και πολλά πράγματα εδώ που τα λέμε. Έτσι, να γυρίζουμε από τη δουλειά και να βρίσκουμε το σπίτι καθαρό και κανένα φαγάκι μαγειρεμένο. Μη στεναχωριέστε καθόλου. Το σπίτι σας θα λάμπει, όσο για τη μαγειρική μου έχουν να το λένε. Α, η Ματίνα κάνει υπέροχα φαγητά. Τα γλυκά της δεν είναι το κάτι άλλο. Άμα θέλετε, θα σας φτιάχνω και μπακλαβά. Όχι, ευχαριστούμε, δεν χρειάζεται μπακλαβά. Αφού εγώ θέλω να σας φτιάχνω. Ναι, ξέρετε, δεν τον πολύ τρώμε τον μπακλαβά. Εγώ θα το φτιάχνω και εσείς να μην τον τρώτε. Μα δεν είναι ανάγκη. Δεν είναι ανάγκη για εσάς, για μένα είναι. Ναι, αλλά άστινε, ρε Ειρήνη, μα με έχει ταλκά η γυναίκα να κάνει μπακλαβά. Άστινε, να βγαίνει μπακλαβά. Μπα. Καλά, δεν θα τα χαλάσουμε τώρα πριν ξεκινήσουμε για τον μπακλαβά. Καλά, γιατί να τα χαλάσετε. Δεν τη βλέπετε, μια χαρά κοπέλα είναι η Ματίνα. Στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Απαρατήρητη θα περνάει εδώ μέσα. Εξάλλου δεν θα σας ενοχλώ και πολύ. Θα έχουμε μόνο τα απογεύματα για τρεις ωρίτσες. 2,5 με 5,5. Μάνα! Ναι, γιατί το πρωί πάω αλλού και μετά τις 6 έχω άλλο σπίτι. Είναι πολύ εργατική η κοπέλα. Καλά, και δεν προλαβαίνει να τα φέρετε βάλτε σε τόσο λίγες ώρες. Μην ανησυχείτε, κυρία Όλγα μου, όλα τα προλαβαίνω εγώ. Μην με βλέπετε έτσι ντελικάτη. Στη δουλειά είμαι σκύλα. Καλά, δεν χρειάζεται να σκοτωνάσετε κιόλα. Μα εγώ στη δουλειά θυσιάζομαι. Καλά, μην θυμώνετε, κυρία Ματίνα. Αν θέλετε να θυσιαστείτε, δεν θα σας εμποδίσουμε. Α, είναι πολύ ευσυνείδητη κοπέλα. Μου έχουν πει ότι το σπιτικό της είναι πεντακάθαρο. Μέσα στην πάστρα. Παστεριωμένο. Μπα. Και πότε προλαβαίνετε και το παστεριώνετε και ταυτοχρόνως κάνετε και άλλες δουλειές. Παίρνω γυναίκα. Α. Σωστά, δεν το σκέφτηκα. Ξέρετε, κυρία Ματίνα, εμείς πριν έρθετε είχαμε μία ατυχία. Χάσατε κανένα δικό σας? Όχι, καλέ, χτύπα ξύλο. Απλώς είχαμε πάρει ένα Φιλιππινέζο να μας βοηθάει στο σπίτι και δεν μας φτούρισε. Όχι, μας είχε τίποτα ο άνθρωπος δηλαδή. Απλώς καταλαβαίνετε ένας άνδρας μέσα στο σπίτι και μάλιστα ξένος. Καταλαβαίνω, κυρία Όλγα μου, καταλαβαίνω. Όλες οι κυρίες που πάω αυτό μου λένε. Μπορεί να είναι καλοί οι ξένοι, αλλά σαν το συμπατριώτη σου δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει κανένας. Ξέρει η Φιλιππινέζα να κάνει μπακλαβά. Και εμείς για τον μπακλαβά τα χαλάσαμε. Καλά, εγώ άμα γυρίσω σπίτι και δεν βρω μπακλαβά. Κάτι παθαίνω δηλαδή. Τώρα με τη Ματίνα θα βρίσκεται στο σπίτι σας τα πάντα και του πουλιού το γάλα. Γεια. Α, ήρθες Μαρία, γεια. Ματίνα. Μαρία, μια στιγμή. Τελειώνει το σύριαλ και σηκώνομαι. Όχι. Μη σηκώνεσαι. Κάτι ήθελα να ρωτήσω και... Σου είπα, Μαρία, τελειώνει. Καλά, με συγχωρείς πολύ, ε. Τέλειωσε το σύριαλ. Αχ, ωραία. Αχ, τι ωραίο που είναι, Μαρία μου. Συναρπαστικό είναι, συναρπαστικό. Δεν ξέρω, το βλέπεις? Μπα, εγώ όχι, γιατί εκείνη την ώρα εγώ υποτίθεται δουλεύω. Άμα θέλεις, μπορώ να στο γράψω σε κασέτα. Μπα, μην μπαίνεις στον κόπο, ευχαριστώ. Δεν είναι κανένας κόπος, Μαρία μου. Δεν ξέρεις τι ωραίο που είναι. Ο αδερφός έχει πυροβολήσει τον αδερφό, γιατί ο ένας αδερφός τα έχει με τη γυναίκα του άλλου αδερφού. Ο άλλος αδερφός τα έχει με μια άλλη άσχετη. Αυτός που έχει πυροβολήσει τον αδερφό έχει πάθει αμνησία από το σοκ. Αλλά και ο άλλος που τραυματίστηκε ο αδερφός και αυτός έχει πάθει αμνησία. Καλά, πολύ δραματικό, ε. Άσε, άσε, Μαρία μου, και έχω μια αγωνία, τι να σου πω. Βέβαια, γιατί εσύ τώρα περιμένεις να δεις ποιος θα θυμηθεί πρώτος, ε. Βέβαια, ξέρεις τι είναι, δύο αδέρφια με αμνησία. Πολύ ενδιαφέρον. Και δε μου λες, Ματίνα μου, τι μαγείρεψες να φάμε? Αχ, δεν έκανα φαΐ, Μαρία μου, γιατί έπιασα πρώτα να συγγυρίσω το σπίτι, ήταν άνω κάτω και είδα και έπαθα μέχρι να το φτιάξω και δεν πρόφτασα. Και δηλαδή δεν θα φάμε σήμερα? Πώς δεν θα φάμε? Θα φτιάξω εγώ τώρα μια μακαρονάδα, σε 20 λεπτά θα είναι έτοιμη. Λοιπόν, βάλε στο νερό να βράσει και εγώ πετυχαίμαι απέναντι να πάρω μια κέτσαπ. Κέτσαπ, δεν θα φτιάξει σάλτσα. Γιατί να φτιάξω σάλτσα?
Θα σχολιόμαστε τώρα με κουταμάρες, υπάρχει μια κέτσα που νοστιμότατη. Ο άντρας μου τρελαίνεται για αυτήν, δεν τρώει φρέσκια ποτέ. Άμα τρελαίνεται ο άντρας σου, από αυτήν να πάρεις, ε. Α, Μαρία, ήθελα να σου πω να μην ξαναπάρετε κεφαλοτήρι για τρίψιμο. Υπάρχει έτοιμο σε σακουλάκι, τριμμένο. Δεν υπάρχει λόγος να κάθομαι να τρίβω τώρα. Έτσι. Ναι. Με συγχωρείς πολύ, δεν θα το ξανακάνω. Εντάξει. Τόσο μαραμιλάς, έφυγες τα μακαρόνια μόνη σου. Ναι, ναι, και έτριψα και το τυρί. Καλά, και η Ματζίνα τι έκανε? Τίποτα. Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Έφυγε για την κέτσα, γύρισε σε μισή ώρα, τα είχα κάνει όλα εγώ. Κορίτσια, δεν άρχισε καλά στην ιστορία. Πρέπει να πούμε δύο κουβέντες με τη Ματζίνα. Ναι, αλλά και να το πάρουμε από τα μούτρα, ακόμα δεν ήρθε το κορίτσι. Ας αναγνωριστούμε πρώτα, να μας συνηθίσει, να βαταχούγε μας. Δηλαδή να γίνουμε κολλητές για να μας βάλει μια κατσαρόλα φαΐδρα, Ειρήνη. Όλκα και όλους τους εργαζόμενους υπάρχει μια πρώτη περίοδος χάρτος μέχρι να συνηθίσουν την καινούργια τους δουλειά. Τι να συνηθίσει, γιατί υποτίθεται ότι έχει πείρα. Το δικό μας σπίτι. Γιατί τι διαφορά έχει το δικό μας σπίτι από τα άλλα σπίτια που δουλεύει? Δηλαδή μέχρι τώρα δούλευε σε Ιγκλού. Ναι, Όλκα μου, ναι, αλλά μην την πρεσάρουμε κιόλα. Δεν είπα να την πρεσάρουμε, είπα να τη υποδείξουμε τα καθήκοντά τη. Τα ξέρει. Τι ξέρει, Μαρία, εδώ μέχρι μπακλαβά μας έταξε και φάγαμε μακαρόνια μισοβρασμένα με κέτσαπ. Α, μου απαγόρευσε να τα βράσω παραπάνω. Έτσι θα θέλει, Ματίνα, αλ ντέντε. Κάνε υπομονή, βρε Όλγα μου. Πρώτη μέρα είναι, θα έρθει και η σειρά του μπακλαβά. Θα βρεις τον τρόπο σου και μη σε παρασύρει το παρόν. Ματίνα! Όλγα! Ποιο κόσμια! Γεια σου, Ματίνα! Α, ήρθατε! Ναι, μήπως ενοχλούμε! Προς Θεού, καλέ, περάστε, περάστε! Α, καλοσύνη σου! Λοιπόν, πηγαίνετε στην κουζίνα στο τραπέζι και θα έρθω κι εγώ. Μόλις τελειώσει ο Πάριος, θα έρθω. Ποιος εγώ να τίσα μπροστά σου? Τι θα γίνει, θα τελειώνει καμιά φορά αυτό το ρεστάλ του Πάριου να φάμε κι εμείς? Μάτα, Βριόλκα, θα σ' ακούσει. Κάθεσε, γυναίκα, να ξεκουραστεί λιγάκι και να ακούσει ένα τραγούδι. Έτσι το κάνουμε από τη μύτη. Το κακό δεν είναι που ακούει, είναι που τραγουδάει κιόλα. Τώρα σε πειράζει που δεν είναι καλή η φωνή? Αυτή η αγάπη μου δεν τραγουδάει, αυτή κρόζει. Με το μισθό που τη δίνουμε, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε οικιακή βοηθό την Αγνή Μπάλτσα? Δεν είπα να έχουμε την Αγνή Μπάλτσα, είπα να έχουμε οικιακή βοηθό. Πεινάω, δεν το καταλαβαίνει. Ποιο εγώ. Τι αισθητικός που είναι, δεν σας εντυπωσιάζει? Εμένα με καθυλώνει. Είναι τόσο πονεμένος, τόσο πικραμένος. Μέσα στην καρδιά μου μιλάει κατευθείαν. Ναι, ναι, είναι πολύ καλός τραγουδιστής. Σας καθυλώνει και εσάς? Αναλόγως τη στιγμή, ποτέ ναι, ποτέ όχι. Εμένα πάντα με καθυλώνει. Τέλος πάντων, τώρα που τέλειωσε το τραγούδι και έγινε η αποκαθήλωση, μπορούμε να φάμε. Πολύ ευχαρίστως. Και τι καλά σκέφτηκες να μας φτιάξεις? Σουτζουκάκια σμυρνέικα. Μπράβο, Ματίνα μου. Το σκέφτηκα, αλλά δεν το ετοίμασα. Γιατί? Ξέχασα να ξεπαγώσω τον κιμά. Πώς το ξέχασες, δηλαδή? Δεν φταίω εγώ, Ειρήνη μου, με καθήλωσε ο Πάριος. Καλά, όλο το μεσημέρι καθυλωμένη ήσουνα, τίποτα δεν έκανες. Μόλις τέλειωσα τις δουλειές μου και είπα να ξεπαγώσω τον κιμά, να φάτσα στην οθόνη ο Πάριος. Εγώ μόλις δω Πάριο το παρατάω όλα, είμαι πολύ φιλόμουση. Ναι, αλλά αύριο μπορεί η τηλεόραση να βάλει τον Ταλάρα, μεθαύριο την Αλεξίου, μεθαύριο την Γαλάνη, τι θα γίνει δηλαδή? Όλγα, είπαμε, περνάμε περίοδο χάριτος. Μη στεναχωριέστε καθόλου. Θα σας ετοιμάσω μία ομελέτα να γλύφετε τα δάκτυλά σας. Λοιπόν, Ειρήνη, ναι. Σπάς εσύ τα αυγά. Και όσο εσύ θα σπάς τα αυγά, εσύ ετοίμασε το βούτυρο. Βάλ' το στη φωτιά. Εγώ να βάλω το βούτυρο? Εσύ τι θα βάλεις, την ιδέα? Τα ντολμαδάκια. Έφτιαξες ντολμαδάκια? Όχι καλέ, ντολμαδάκια κονσέρβα. Ξέρεις την άστιμα που είναι? Λοιπόν, ο άντρας μου δεν κάθεται στο τραπέζι αν δεν έχει ντολμαδάκια για λαντζή κονσέρβα. Άκουσε να σου πω, Ματίνα! Όλο! Είπαμε, περνάμε περίοδο χάριτος. Κάτω από το καλάθι θα πετύχει ένα ακόμα, δύο ακόμα πόντου για την ομάδα του Άρη παρά το μαρκάρισμα του λογοθέτη. Το σκορ θα γίνει. Είναι μεγάλος. Γκάλης, γάτα είναι, καλέ γάτα. Πριν σου τάρει ο Γκάλης έχει δώσει ό,τι. Φούρε γάμο το επιθετικό φάουλ. Όχι επιθετικό, Ανδρέα, μα αμυντικό ήταν, αφού κουνιόταν ο άνθρωπος, έτρεχε σαν τρελός. Σφύρα το καλέ. Τον πουλημένο! Εγώ έπρεπε να είμαι διαιτητής. Έλα τώρα, ρε Ματίνα, αφού ήταν επιθετικό. Στεκόταν εκεί πέρα ο άνθρωπος 10 ώρες. Σιγά μη στεκόταν, Ανδρέα μου, εκεί και πριν αρχίσει ο αγώνας. Αφού κουνιότανε κανονικότατα. Μας αδικεί η διαιτησία. Τώρα είσαι υπερβολική. Αφού φταίγαμε. Δεν μου λες, Ανδρέα μου, με την ομάδα μας είσαι ή με τους άλλους? Χαιρετούμε το φίλαθλο κοινό.
Αφού κουνιότανε, σου λέω, έτρεχε σαν τρελός. Σιγά τώρα, ρε Ματίνα, πόση ώρα ήθελε ο άνθρωπος να στέκεται και να πει ότι ήταν επιθετικό. Τώρα θα με μάθεις εσύ εμένα μπάσκετ. Γιατί, Ματίνα μου, έπαιζες εσύ μικρή μπάσκετ? Όχι, αλλά έχω μάθει από την τηλεόραση και δεν θα μου λέει εμένα ο Αντρέας γιατί με νευριάζει. Μην την νευριάζει και εσύ, βρε Αντρέα, πα και φάμε μια πια φαΐ. Τι να πάρει, Ειρήνη, αφού ο άνθρωπος στεκότανε. Δεν μου λέτε, θα κρατήσει για πολύ ώρα ακόμα η διαμάχη του αν κουνιόταν ή αν περπατούσε. Με συγχωρείς, Όλγα μου, αλλά όταν πρόκειται για μπάσκετ και ειδικά για τον Γκάλι, εγώ παθιάζομαι. Έχω μεγάλη έφεση στις αθλοπαιδιές. Στη μαγειρική δεν βλέπω να έχει πολύ μεγάλη έφεση. Όλγα. Απροπό, μια και το έφερε κουβέντα δηλαδή. Τι καλά θα φάμε, Ματίνα μου. Κονσέρβα φασόλια με τσίλι και κονσέρβα σαρδέλες. Κονσέρβα ψωμί έχουμε? Όχι, πήρα φρέσκο. Κακός, γιατί άμα δεν έχει συντηρητικό το ψωμί, δεν το ευχαριστιάμαι εγώ. Όλγα! Καλέ Ματίνα, συγγνώμη δηλαδή που ρωτάω και όλα. Αυτή η κονσέρβα με το τσίλι τι χρειάζεται? Γιατί δεν σας αρέσει το τσίλι? Όχι το τσίλι, κονσέρβα δεν μ' αρέσει. Α, ένα, πιάστηκα με τις δουλειές, ήτανε και ο Γκάλης. Που σε καθυλώνει? Ναι, και δεν πρόλαβα. Γι' αυτό έστειλε τον Ανδρέ και πήρε αυτές τις κονσέρβες. Να φάτε κι εσείς λιγάκι που είσαστε κουρασμένες. Και γιατί δεν μας έλεγες να φέρουμε απ' έξω κάτι να φάμε? Όχι, δάτατε, ποιος είναι ο ρόλος μου εδώ μέσα? Σωστά. Αλλά κι εσείς, βρε κορίτσια, δεν βοηθάτε καθόλου. Πώς να βοηθήσουμε, δηλαδή? Τι πώς, βρε Ειρήνη μου, εσύ ειδικά αφήνεις το πρωί το δωμάτιό σου μήλος. Στρώστε και κανένα κρεβάτι, μαζέψτε λιγάκι τα πράγματά σας. Ποιος θα σας τα μαζέψει? Μα βρε Ματίνα μου, βιάζομαι το πρωί να πάω στη δουλειά μου. Να σηκωθείς ένα τέταρτο νωρίτερα, Ειρήνη. Τι να σου πω, κι εσύ, Όλγα. Τι έχω? Πολύ ακατάστατη είσαι. Άκουσε να σου πω, Ματίνα. Όλγα. Είπαμε, περνάμε περίοδο χάρη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Ειρήνη. Γιατί πολλές χάριτες έχουμε εδώ μέσα και λίγη προκοπή. Φωτιά μας άνεψες, Μπεμπέκα, με αυτή τη Ματίνα που μας κουβάλισες. Τη μια βλέπει σύρια, την άλλη βλέπει τον Μπάριο, την άλλη βλέπει τον Γκάλι. Εσύ μου να πας πάσω την τηλεόραση. Μην τη σπάσεις, κορίτσι μου, κάνει πολλά λεφτά. Μα βρε, Μπεμπέκα μου, αφού είμαστε στη συνέχεια κονσέρβες, αβιταμίνες θα πάθουμε στο τέλος κορφούτο. Κάντε υπομονή τώρα που τη βρήκατε. Και έπειτα καμιά κυρία δεν ευχαριστημένη με τη γυναίκα που τη βοηθάει. Αλλιώς τα κάνεις εσύ, αλλιώς τα κάνει η ξένη. Ναι, αλλά αυτή δεν κάνει τίποτα. Εγώ το σπίτι μια φορά το βλέπω μια χαρά. Βέβαια, κάνουμε εμείς όλες δουλειές γιατί μας μαλώνει άμα το βρει ακατάστατο. Και αυτό όφελος είναι. Κανονικά πρέπει να συγκυρίζει αυτή η Μπεμπέκα, όχι εμείς. Μα γιατί βλέπετε μόνο την κακή πλευρά της Ματίνας και δεν βλέπετε και την καλή? Γιατί δεν υπάρχει. Μην το λες αυτό, σας έκλεψε? Όχι. Σας έβρισε? Ούτε. Σας χτύπησε? Όχι βέβαια. Βλέπεις, ένας άγγελος είναι. Δηλαδή πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένες από πάνω που δεν κινδυνεύει η σωματική μας ακαιρεότητα? Όχι, αλλά θέλω να πω ότι έχει και τη θετική της πλευρά. Ναι, εγκληματίας δεν είναι, αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Πρέπει να τις βρείτε το κουμπί. Και έπειτα οι κεροί έχουν αλλάξει. Δεν είναι όπως παλιά που οι κυρίες σιδερώνανε τις υπηρέτριες σαν τη Σπυριδούλα. Ναι, μόνο που η Ματίνα κοντεύει να σιδερώσει αυτή εμάς. Δεν κρατήστε την τώρα που τη βρήκατε, που θα βρείτε άλλη. Και πού θα πάει, σιγά σιγά θα στρώσει. Γεια σας. Γεια σου, Όλγα. Γεια. Σκούπισε και από πάνω, Ειρήνη. Καλά, καλά. Να κάνεις και το πάνω ράφι, όχι μόνο σε φαίνονται. Σκουπίζω, μα τι να μου σκουπίζω. Καλά, δεν είναι τώρα. Και τις γωνίες να πάρεις. Μην καθαρίζετε μόνο σε βλέπει πεθερά, να καθαρίζετε σε βάθος. Εγώ αυτή την αρχή έχω στη δουλειά μου. Ανυπομονώ να σε δω να την εφαρμόζεις. Τι κάνεις εκεί, Ειρήνη? Βοσκάω. Δεν βλέπεις τι κάνω? Ζαλιζόμουν να ανέβω τη σκάλα και προσφέρει η κυρία να με βοηθήσει. Γιατί εγώ στο ύψος παθαίνω ηλίγους. Η Μαρία που είναι? Έξω στον κήπο, απλώνει τα ρούχα. Παθαίνεις και με το άπλωμα ή λίγκους? Όχι, αλλά δεν μπορώ να κάνω δύο δουλειές μαζί, τώρα ξεσκονίζω. Ναι, δι' αντιπροσώπου. Παθαίνω ή λίγκους, σου είπα. Πρέπει να πούμε δυο λογάκια για τους λίγκους σου, Ματίνα μου. Πώς θα την απολύσατε την Ματίνα, τι κρίμα. Μα τόσα πολλά προβλήματα είχατε μαζί της. Όσο πατάει η γάτα. Μήπως επειδή δεν σας έφτιαξε μπακλαβά? Αμάν, αυτός ο μπακλαβάς δεν είναι το θέμα, ο μπακλαβάς. Τότε ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι έβαλε την Ειρήνη μέχρι τη βιβλιοθήκη να καθαρίσει. Και μου έδινε και το λες από πάνω. Καλά, Ειρήνη μου, όχι μόνο τα κατω-κάτω. Λοιπόν, θα την κατάρτιζες, Ειρήνη, τόσο καλά τη βιβλιοθήκη, αν δεν σε επέβλεπε η Ματίνα. Μόνο τα κάτω-κάτω θα έπαιρνες. Ναι, Μπεμπέκα μου, μόνο που εμείς οικιακή βοηθό προσλάβαμε. Δεν προσλάβαμε επιστάτρια. Να πλένει, να συγυρίζει λίγο και να φτιάνει και κανένα φαγάκι. Μα τόσες πολλές δουλειές μέσα σε τρεις ωρίτσες που ερχότανε. Πότε να τα προλάβει? Δυο χέρια έχει η κοπέλα.
Εκεί εμείς δεν είπαμε ότι είναι η θεά Κάλλη με τα 15 χέρια. Αυτά τα δύο χεράκια που έχει να τα χρησιμοποιεί πιο επικοδομητικά, όχι να παίζει συνέχεια το τηλεκοντρόλ. Πάντως νομίζω ότι κάνατε άσχημα που τη διώξατε. Ποιος σου είπε ότι τη διώξαμε, Μπεμπέκα? Μια κουβέντα πήγαμε να τη πούμε και μας έβγαλε μια γλώσσα. Και καταπιεστικές μας είπε και αυταρχικές μας είπε. Εμένα ειδικά με αποκάλεσε τριλόγκα. Το μόνο σωστό που είπε. Και μετά ανοίγει την πόρτα, φεύγει και μας αφήνει σύξυλες. Δεν πειράζει, ξέρω εγώ μια άλλη κοπέλα πιο καλή που θα σας αρέσει και θα σας εξυπηρετεί. Όχι, Μπεμπέκα μου, όχι, να λείπει το βύσσινο. Καλά, πώς θα τα βγάλετε πέρα με τις δουλειές του νοικοκυριού? Παλιά μας τέχνη κόσκινο, Μπεμπέκα, μην ανησυχείς. Θα επιστρέψουμε στον παλιό καλό προγραμματισμό. Αύριο, ας πούμε, θα πλύνω εγώ, θα μαγειρέψει η Όλγα και η Ειρήνη θα κάνει τα τζάμια. Λάθος, λάθος, Μαρία μου, δεν θα κάνω εγώ τα τζάμια, διότι ανταλλάξαμε τα τζάμια με το σιδέρωμα. Αχ, ναι, βρε, έχεις δίκιο, είναι η σειρά της Όλγας. Έχουμε ανταλλάξει φουγκάρισμα τζάμια. Τι λες, καλέ, εγώ έχω ανταλλάξει τα τζάμια με το παρκέ. Ποιο παρκέ έχεις, αφού!